Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Ένα γερασμένο κυνηγόσκυλο βρέθηκε πεταμένο μέσα σε αρδευτικό κανάλι. Ευτυχώς το άτυχο ζώο εντόπισε κάτοικος του σκουτάριος, ο οποίος και το έσωσε. Το κυνηγόσκυλο είναι ασφαλές στο κοινοκομείο των Σερών, ενώ ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας περιγράφει τα γεγονότα. Είναι η στιγμή που διασώστες απεγκλωβίζουν ένα γερασμένο κυνηγόσκυλο. Έχουν ήδη τοποθετήσει σκάλα και βούτυξαν στο αρδευτικό κανάλι. Αλλά ο διασώστης ο Ιβάν θα τα καταφέρει. Φοβισμένο δε. Πρόστιμη συνταγιάς, έτσι. Και πώς θα του θέλω να το τραβήξουμε εσύ. Από εκεί πιο χαμηλά που είναι. Πώς το έπισε εδώ μέσα. Θα έρθει, σήκω. Άιντε, κάποιος το έριξε, δες, θα λιπουρήθηκε πολύ. Να ανοιγώ από εκεί να το... Κάτσε και πίσω. Από εκεί να μην ξαναπέσει. Άιντε ρε Βάνιο, μπράβο ρε Βάνιο. Ένας καλή πριν του παράδεισου είσαι, Ιβάν. Πρόσεχε, πρόσεχε, θα πέσει μέσα, θα ξαναπέσει. Ξαναπέσει. Άλλη μια καλή πράξη. Έχει πήρε προς το βάλω να φάει κιόλας. Έλα μαζί μου, λέει, φοβάται ακόμα. Μάξ. Αυτό δεν είναι δύο. Κάποιος του πέταξε αυτό. Δεν είναι δικό μας σκυλί. Τώρα το πάμε στο κοινοκομείο. Άστο να φάει κάπου να το βάλω εδώ να φάει. Άντε και το βάλουμε στο φορτηγό, το πάμε στο κοινοκομείο. Έλα. Έτσι, ζουτάνιψη. Αρσενικό είναι τελικά. Τι βυζιά έχει ρε, τι παππού είναι, μεγάλο είναι. Πώς δεν έχω. Μεγάλος ηλικία είναι, αυτός κρέμασε και το... Δεν είναι μεγάλος, είναι πεινασμένος. Μπέντζι, έλα. Έλα Μπέντζι. Έλα πάρε και με τραβάω Μπέντζις. Μπέντζις δεν άμουσε. Φύγα στο βίδι. Ναι. Έλα, έλα πού πάμε, έλα εδώ. Δες του λίγο να έχει το κυπελάκι και να το... Να βρει το χώρο του. Να, βρήκε το κυπελάκι. Επιτυχής διάσωση. Όλα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί όταν κάτοικος της κοινότητας Σκουτάρεως άκουσε γάβγισμα στον επαρχιακό δρόμο Σκουτάρεως Βαμβακούσας και ειδοποίησε για βοήθεια τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Το πρωί ενημερώθηκα από κάποιον στη δημότιμο ότι υπάρχει ένα σκυλί μέσα σε αδερφικό κανάλι. Εκεί είναι μια περιοχή, είναι στον επαρχιακό δρόμο Σκουτάρεως Βαμβακούσας. Έχει ένα δρόμο. Καθημερινά εκεί οι άνθρωποι μετακινούνται. Περπατάνε τα πρωινά. Και τώρα κάποιος άκουσε γάβγισμα, το είδε. Θεώρησε σωστό να επικοινωνήσει με μένα. Είδα πραγματικά τι συμβαίνει εκεί πέρα. Αν το σκυλί είναι στη ζωή, είναι ψόφιο. Εντάξει, πραγματικά ήταν στη ζωή. Αλλά ήταν φοβισμένο, πεινασμένο. Αμέσως επικοινώνησα και με το κοινοκομείο, με τον κύριο Μερετούδη, ότι υπάρχει κάποιος σκύλος και θα προσπαθήσουμε να το διασώσουμε. Εντάξει, ήταν σε σχετικά προσβάσιμο σημείο, γιατί ο δρόμος εκεί είναι ασφάλτινος, δηλαδή είναι προσβάσιμο. Και έτσι μάλλον φαίνεται ότι κάποιος θεώρησε πολύ εύκολο να το πετάξει, γιατί έχει σειρματόπλευμα. Κάποιος πιθανόν νύχτα να σταμάτησε, νομίζοντας ότι το κανάλι εκείνη τη στιγμή θα έχει νερό. Εκείνο παίρνει νερό τώρα που αρχίζει η αδερφτική περίοδος, που ποτίζουμε τα χωράφια εδώ πέρα στην περιοχή. Είχαμε το ευτύχημα να μην είναι γεμάτο με νερό. Καλώς θα έχει πνιχτεί και το σκυλί. Και αμέσως πήγα το είδα. Πήρα ένα φίλο μου, ο οποίος αυτός είναι εκτινοτρόφος, ξέρει τα ζώα πολύ καλά. Και βάλαμε μια σκάλα, κατέβει κάτω, το βγάλαμε και το πήγαμε στο κοινοκομείο. Ζωντάνεψε το σκυλί, το πήγαμε στο κοινοκομείο για να του παρασχεθούν ό,τι χρειάζεται, οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο, κατά πάσα πιθανότητα κάποιος νύχτα ήθελε να ξεφορτωθεί το γερασμένο κυνηγόσκυλο, κάτι που, όπως λέει, συμβαίνει συχνά στην περιοχή.
Άιντε, άιντε. Περπατάει. Ο λαός. Ωραία. Άιντε για το κοινοκομείο. Πάρε και το κουπάκι τίκε. Άιντε ρε, γλίτωσε. Άμα πέσει το γάλα, έπεσε αλλά το πιο έφτασε. Το ήπιε και πιο μπροστά. Πάει γερασμένο σκυλί και φαινόταν είχε ταλαιπωρημένο σκυλί. Ράτσα, ξέρουμε τι. Μάλλον κυνηγό σκύλο πρέπει να ήταν. Κάτι που έχει σχέση με το κυνήγι. Γιατί όταν το βάλαμε στο δικό μου το όχημα να το μεταφέρουμε, ανέβηκε σχετικά εύκολα. Δηλαδή ότι ήταν εξοικειωμένο με τα αυτοκίνητα. Δηλαδή κάπου κάποιο παλιό κυνηγό, κάτι. Κατά καιρού συμβαίνουν αυτά. Κρίμα. Πολλές φορές έχει τύχει να τους κυνηγάμε κιόλας. Δηλαδή πάνε σε αγροτικές περιοχές από άλλους νομούς και αφήνουν τα σκυλιά τους εδώ πέρα. Mm. Δεν έχουμε καταφέρει να πιάσουμε κάποιον υπό αυτό το φόρο, αλλά και αρκετοί πολλοί συνδημότες μου κατά καιρούς μου λένε: ξέρεις τι, είδα εκεί κάτω ένας σταμάτησε και κατέβασε ένα σκυλί. Με αποτέλεσμα να μαζεύουν και σε εμάς αρκετά δέσποτα. Αυτή τη στιγμή το ταλαιπωρημένο τετράποδο βρίσκεται στο κοινοκομείο Σερών και είναι ασφαλές. Πήγα το παρέδωσε στο κοινοκομείο, κάναμε ένα έγγραφο ότι παράδοση παραλαβή και θα πιστεύω να το φροντίσουν. Έτσι λογικά ναι, αυτή είναι η δουλειά τους. Μάλιστα. Θα το φροντίσουν. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ο άνθρωπος αυτός που έκανε. Δύσκολα. Ενώ εκεί πίσω τώρα κάποιος καθημερινά έχει κίνηση ο δρόμος. Αλλά αυτό μάλλον θα έγινε βραδινές ώρες, πιστεύω. Και ο δημότης που με ενημέρωσε είναι κάτοικος εκεί της ευρύτητης περιοχής, κοντινής περιοχής. Σίγουρα αν υπήρχε κάτι τέτοιο θα το εντόπιζε, δηλαδή θα το βλέπει, αλλά αν ήταν βραδινές ώρες, δύσκολα. Άσκηση εκένωσης για το ενδεχόμενο σεισμού πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο και Λύκειο της Νιγρήτας. Σύμφωνα με το σενάριο, ο σεισμός εκδηλώθηκε στη 1:20 το μεσημέρι. Τα παιδιά προφυλάχθηκαν κάτω από τα θρανία και στη συνέχεια με τη συνοδεία των δασκάλων τους και των εθελοντών βγήκαν στην αυλή. Στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου σεισμού στην περιοχή της Βυσαρτίας, πραγματοποιήθηκε άσκηση στο σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Νιγρήτας. Ακούει το κλιμάκιο πυροσβεστικής της Νιγρήτης, το σημείο της άσκησης. Το ΑΤΑΦ Νιγρήτης ακούει, το αστυνομικό τμήμα Νιγρήτης ακούει το σημείο της άσκησης. Πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο θα αρχίσει η άσκηση. Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση των μαθητών και του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση μέσων που χρησιμοποιούνται σε έκτακτες ανάγκες και σε ζητήματα που έχουν σχέση με τις φυσικές καταστροφές. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα εδώ για την Νιγρήτα, γιατί έχουμε μια άσκηση συνεργασίας και συντονισμού σχολείων, προσωπικού των σχολείων, καθώς επίσης και των δημοσίων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία με βάση τον ξενοκράτη. Δηλαδή δεν θέλουμε να είναι μια άσκηση απόμακρη μόνο υπόθεση των υπηρεσιών, αλλά θέλουμε να συμμετέχουν και οι μαθητές και οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, αλλά και ο σύλλογος γονέων όπως και ήταν εκπρόσωποι εδώ πέρα, για να μπορούμε να, όπως λέμε, να διαλειτουργούμε, να ξέρουμε ο ένας πώς ενεργεί ο άλλος και έτσι ασφαλώς θα είναι τα καλύτερα αποτελέσματα. Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 12:40, τα παιδιά προφυλάχτηκαν κάτω από τα θρανία και στη συνέχεια με τη συνοδεία των δασκάλων τους και των εθελοντών βγήκαν στην αυλή του σχολείου. Είχαμε μία εστία πυρκαγιάς,
και τώρα αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική κάνει και μια επίδειξη του πυροσβεστήρα και κατασβεστικών μέσων. Είχαμε διακοπή τηλεπικοινωνιών, άρα δεν λειτουργούσαν κινητά τηλέφωνα, ίντερνετ, κοινωνικά δίκτυα. Όλα έγιναν, οι επικοινωνίες έγιναν μέσω των καναλιών ασύρματου, όπου οι ασύρματοι αυτοί δόθηκαν και στα σχολεία και στον Δήμο και ήμασταν ήδη με κάποιες δοκιμές προσυντονισμένοι. Και αυτό το δίκτυο ελπίζουμε πιλωτικά τώρα μεν, αλλά να λειτουργήσει και σε πραγματικές καταστάσεις ομιγέννητο. Είχαμε επίσης περιστατικό τραυματισμού, αλλά και εγκλωβισμού τμήματος, κάτι που είναι συνηθισμένο, να μην μπορεί δηλαδή ένα τμήμα να εκτελέσει εκένωση λόγω παραμόρφωσης της κάσας του σχολείου, δηλαδή της αίθουσάς του. Είχαμε δηλαδή πολλαπλά σενάρια, στα οποία συνήργησε τα μέγιστα βέβαια εδώ όλες οι αρχές, η αστυνομία. Ότι ο Ερυθρός Σταυρός έχει πραγματοποιήσει τον απεικλωβισμό τραυματίας και ήρθε άμεσα και το ΕΚΑΜ για την παραλαβή, καθώς επίσης και οι πυροσβεστικοί είναι στον χώρο της άσκησης για πιθανόν κατάσβηση εστιών φωτιάς. Όπως ξέρουμε, η πρόληψη σώζει ζωές. Στα πλαίσια λοιπόν των ασκήσεων που κάνουν τα σχολεία και είναι υποχρεωμένα να κάνουν τρεις ασκήσεις για σεισμό, σήμερα κάναμε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια μαζί με πάρα πολλούς φορείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία, την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική, τον Ερυθρό Σταυρό, τους ιδιώτες εθελοντές, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ στο να ολοκληρωθεί η άσκηση που κάναμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ βέβαια τους καθηγητές, τους διευθυντές και τους μαθητές του Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνασίου και Λυκείου Νιγρήτας, που βοήθησαν πάρα πολύ και ολοκληρώθηκε σωστά η άσκηση. Ήταν μια άσκηση πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ωραία, με πολύ συμμετοχή, μεγάλη συμμετοχή των παιδιών και στα δύο τα σχολεία που πρωτοδοτήθηκε και από το ΕΠΑΛ της Νιγρήτας που ήρθε και παρακολούθησε όλα αυτά. Θα θέλω να ευχαριστήσω τους φέτος αξιωματικούς του Σύλλογου Ραδιοτεχνών, το ΠΚΑ Νιγρήτας, ΑΤΑΒ Νιγρήτας, το ΕΚΑΒ. Ήταν μια τέλεια άσκηση που πραγματικά πιστεύω ότι θα μείνω για πολλά χρόνια σε μνήμη των παιδιών, αυτά που άκουσαν, αυτά που είδαν και σίγουρα, μακάρι να μην χρειαστεί, αλλά έχουν πάρει εφόδια από τη σημερινή άσκηση για την αντιμετώπιση σεισμικών φαινομένων. Για μία ακόμη φορά, το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ουσερό κλήθηκε να συμμετέχει σε μία άσκηση, σεισμού, σε συμβάν που έχει προκύψει μετά από μία, θα λέγαμε, ένα φυσικό φαινόμενο και πιθανόν και κάποιες καταστροφές που έχουν προκύψει. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό, οι εθελοντές Σαμαρίτες διασώστες ανέλαβαν να μεταφέρουν με το φορείο, με το σπαστό φορείο τους, έναν μαθητή ο οποίος είχε τραυματιστεί, να τον βγάλουν έξω στον αύλιο χώρο του σχολείου, ώστε να τον παραλάβει με ασφάλεια το ΕΚΑΒ, το οποίο φυσικά και αυτό συμμετείχε στην άσκηση. Και από εκεί και μετά είχαμε και έναν σταθμό πρώτων βοηθειών, τον οποίο στήσαμε πάλι στην αυλή του σχολείου με ασφάλεια, όπου εθελοντές του τομέα υγείας μπορούσαν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες σε κάποιους άλλους πιθανόν τραυματίες, οι οποίοι ήταν περιπατητικοί. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μας δόθηκε η δυνατότητα για μια ακόμη φορά σήμερα σε ένα άλλο κομμάτι του νομού μας, στο Δήμο Βυσσαλτίας, να πραγματοποιηθεί μια άσκηση επιβίωσης, ενημέρωσης και ζωής των παιδιών σε δύσκολες περιπτώσεις. Είμαι χαρούμενος γιατί υπήρξε συμμετοχή πάνω από 350 παιδιά από φορείς
από το αστυνομικό τμήμα της Νιγρήτης, από το κλιμάκιο της πυροσβεστικής στην Νιγρήτα. Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτέχνων έχει σαν αποστολή, εκτός από την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνων που είναι η ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά ασύρματες επικοινωνίες, αλληλοενημέρωση και επικοινωνία με όλο τον κόσμο, σε τέτοιες περιπτώσεις έχει ένα σχέδιο εκτάκτων αναγκών που αν συμβεί κάτι κακό που το απεύχομαι σε κάποια περιοχή του νομού μας, θα πρέπει να επανδρώσει με μέλη του τις υπηρεσίες, τους δήμους, την αντιπεριφέρεια, την πυροσβεστική, το νοσοκομείο και όλα τα υπόλοιπα τμήματα που εμπλέκονται σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις. Στις κάλπες πήγαν σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι κάλπες άνοιξαν το πρωί και στο ΔΠΑΕ των Σερών με τους εκπροσώπους των παρατάξεων να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί της 4ης 10 Μαΐου οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι κάλπες στήθηκαν και ο φοιτητικός κόσμος αποφασίζει για τους εκπροσώπους του. Στο ΔΠΑΕ Σερών οι φοιτητές προσέρχονται από το πρωί με την προσέλευση να αναμένεται να κορυφωθεί κυρίως στις απογευματινές ώρες. Σήμερα έχουμε τις φοιτητικές εκλογές. Προς το παρόν διεξάγεται ομαλά. Η προσέλευση είναι καλή. Ελπίζουμε ότι μέχρι και το τέλος της διαδικασίας θα προσέλθει περισσότερος κόσμος. Αισιοδοξούμε. Και ελπίζουμε να έρθει αρκετός κόσμος μέχρι και το βράδυ. Σήμερα έχουμε τις φοιτητικές μας εκλογές. Όλα κυλούν όμορφα, ησυχία. Υπάρχει προσέλευση. Είναι πολύ όμορφο να όλοι οι φοιτητές να έρχονται και να ασχολούνται με τα κοινά του Πανεπιστημίου. Είναι σημαντικό. Ελπίζουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα, χωρίς εντάσεις και χωρίς διχόνοια ανάμεσα στις παρατάξεις. Η εκλογική διαδικασία των φοιτητικών εκλογών στο ΔΠΑΕ. Η προσέλευση είναι καλή, εντάξει, περιμένουμε ότι ακόμα το μεσημέρι θα είναι ακόμα περισσότεροι που θα έχουν ξυπνήσει και φοιτητές. Εντάξει, κυλούν όλα ομαλά, δεν έχουμε κάποια παρατράγουδα, η κάθε φοιτητική παράταξη λέει αυτά που θέλει να πει, οπότε συνεχίζουμε ομαλά. Ο αριθμός προσέλευσης των φοιτητών είναι πάνω κάτω αυτός που αναμένατε? Ναι. Πάνω κάτω, για την ώρα πιστεύω πως είναι καλά. Περιμένουμε κόσμο να έρθει. Εντάξει, υπάρχουν και απρόοπτα, ξέρω εγώ, κάποιος μπορεί να μείνει εδώ, κάποιος μπορεί να έφυγε. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ θα υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός προσέλευσης. Οι υποψήφοι είναι σε ετοιμότητα και τα αποτελέσματα από τις κάλπες των φοιτητικών εκλογών της Πανεπιστημιούπολης των Σερών αναμένονται μέχρι αργά το βράδυ να είναι γνωστά. Ενώ αύριο το πρωί της Πέμπτης θα είναι έτοιμα και θα ανακοινωθούν επίσημα από τα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Σήμερα 10 Μάη γεμίζουμε τις κάλπες με γαρίφαλα, η μηχανική, έχουμε φωνή, αυτό το εκφράζουμε και με την ψήφο μας. Συμμετέχουμε, έχουν έρθει φοιτητές να ψηφίσουν. Φυσικά λειτουργεί ότι παίζει ένα ρόλο το ότι δεν έχουμε σήμερα μαθήματα. Παρ' όλα αυτά, οι φοιτητές, επειδή έχουμε πείρα από τον προηγούμενο χρόνο που με αφορμή το νομοσχέδιο των συγχωνεύσεων, ιδρύσαμε το φοιτητικό μας σύλλογο με συλλογικές διαδικασίες, με μαζική συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών. Έχουμε πείρα γιατί πρέπει ξανά να κάνουμε αφού κάναμε το βήμα, να τολμήσουμε το άλμα και να βγάλουμε πούκου σου αυτοδύναμη ξανά για δεύτερη φορά εδώ η μηχανική και σε όλα τα τμήματα. Διακυβεύεται το τι φοιτητικούς συλλόγους θέλουμε. Θέλουμε φοιτητικούς συλλόγους να αγωνίζονται, να διεκδικούν, να έρχονται σε σύγκρουση και να σπάνε τα αυγά με τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές και όλα τα άλλα κόμματα που η πολιτική τους, αν θέλετε, τσακίζει τις ζωές μας, τα δικαιώματά μας, τις σπουδές μας. Το εμείς καλούμε όλους τους φοιτητές να έρθουν σήμερα. Η διαδικασία για τη Σύλλογο των Μηχανικών είναι στο αμφιθέατρο της ΤΕΦ. Τα αποτελέσματα το βράδυ. Φυσικά και εμείς θα συνεχίζουμε να καταγγέλουμε και το δείξατε νομίζω και έχετε πάρει και πλάνα ότι η ΔΑΠ δεν άφησε τραμπούκι σε φοιτήτρες του οικονομικού όπως και πέρσι και τα ξαναλέγαμε πάλι, ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα και πάλι κάναμε καταγγελία. Δεν άφησε την πανσπουδαστική να κατέβει. Εμείς καλούμε τους φοιτητές να τους απομονώσουν και ξανά, γιατί και εδώ στις ΣΕΡΕΣ πρέπει να έχουμε φωνή. Όχι πρέπει να έχουμε φωνή, έχουμε φωνή. Καλούμε εδώ να γκρεμιστεί για ακόμα μία φορά η ΔΑΠ από τα πανεπιστήμια μας και στο πανελλαδικό αποτέλεσμα, αλλά και στις ΣΕΡΕΣ να αποτυπωθεί η πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Και να πούμε ότι η ΔΑΠ δεν έρχεται να συμμετέχει στο Σύλλογο των Μηχανικών στις εκλογές που συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις και είναι αναγνωρισμένος, αλλά κάνει μόνο τις εκλογές, έχει στήσει δεύτερη κάλπη.
Πάμε τώρα να δούμε τον Γρηγόρη Θωματίκο, δημοσιογράφο στο olanea.gr, καθώς σε λίγη ώρα είναι και το debate των πολιτικών αρχηγών. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Πραγματικά, σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά ξεκινάνε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και εκεί όπου δεν περιμένουμε είναι εκπλήξεις, γιατί λίγο πολύ έχουμε ακούσει τα πάντα τις τελευταίες μέρες από τις θέσεις των κομμάτων και είναι και το άλλο στοιχείο που είχες επισημάνει στην προηγούμενη συζήτησή μας, ότι η διαδικασία δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Δεν αφήνει περιθώριο καταρχάς για απευθείας εμπλοκή. Οπότε είναι αυτό το αποστηρωμένο, το απόλυτα τακτοποιημένο ύφος που θα τηρηθεί με παράλληλους μονολόγους. Όχι μόνο δεν αφήνει περιθώρια, όπως είπες και εσύ, να μιλήσουν μεταξύ τους πολιτικοί αρχηγοί, ούτε καν δέχονται ελεύθερη ερώτηση από τους δημοσιογράφους. Είναι συγκεκριμένες οι ενότητες και πάνω σε αυτές θα γίνουν οι ερωτήσεις. Πραγματικά είναι συγκεκριμένες οι ενότητες. Είναι 6 ενότητες. Οικονομία, ανάπτυξη, απασχόληση, εξωτερική, πολιτική και άμυνα, κράτος, θεσμοί, διαφάνεια, υγεία, παιδεία, κοινωνικό κράτος και περιβάλλον, ενέργεια και νέα γενιά. Καταλαβαίνει κανείς ότι καλύπτεται το εύρος της επικαιρότητας, δηλαδή οποιαδήποτε, θεωρητικά οποιαδήποτε ερώτηση θα μπορούσε να κουμπώσει σε κάποια από αυτές τις ενότητες. Δεν μπορούν να κουμπώσουν πολλές όμως ερωτήσεις. Ή, εν πάση περιπτώσει, ή σημαντικότερες από κάθε τομέα. Ναι, για παράδειγμα, ο Παπαδάκης, ας πούμε, από τον Αντένα, να χρησιμοποιήσω το όνομα του αρχαιότερου που θα είναι στο πάνελ των δημοσιογράφων. Και αυτό γιατί ο Νίκος Χατζηνικολάου, που ήταν να πάρει τον ρόλο αυτόν, δεν το δέχτηκε, λέγοντας ότι δεν συμφωνώ με τον τρόπο τον οποίο γίνεται το debate. Ναι, δεν ξέρω αν παλιότερα που είχε και ο ίδιος τον αντίστοιχο ρόλο ήταν διαφορετικός ο τρόπος. Δεν θυμάμαι να ήταν και πολύ διαφορετικός. Ίδιος ήταν πάνω κάτω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι, για να συνεχίσω το παράδειγμα που έλεγα, ο Παπαδάκης θα πρέπει να ρωτήσει και ο καθένας από τους δημοσιογράφους μία ερώτηση για κάθε μια ενότητα. Και όταν λέμε ενότητα, τώρα οικονομία, ανάπτυξη, απασχόληση είναι μία ενότητα. Άρα έχεις μία ερώτηση για όλα αυτά τα θέματα που πιθανόν απασχολούν κατά 70 με 80% θα πω εγώ την πολιτική επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Ναι, γι' αυτό λέμε ότι δεν θα καλυφθεί το εύρος των σημαντικών τουλάχιστον θεμάτων για να απαντήσουν πολιτικοί αρχηγοί και μάλιστα το πόσο έτσι περιχαρακωμένο είναι αυτό το debate φαίνεται και το γεγονός ότι έχουν ψάξει να βρουν και την παραμικρή λεπτομέρεια μη θυγεί ο ένας απέναντι στον άλλον, δηλαδή θα γίνεται η πρώτη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, η δεύτερη ερώτηση θα γίνει μετά, θα πηγαίνει ρολόι στον Αλέξη Τσίπρα, μετά στον επόμενο αρχηγό και καταλαβαίνει κανείς ότι το rotation στις ερωτήσεις εκτός από τις ομάδες που το βλέπουμε να γίνεται θα γίνει και στους πολιτικούς αρχηγούς. Θεωρητικά είναι μια διαδικασία που μπορεί να επηρεάσει κάποιους, θα πω εγώ, αναποφάσεις τους. Οπότε φροντίζουν περισσότερο για την ισονομία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών και μεταξύ των ερωτημάτων που θα τους τεθούν, παρά στο ουσιαστικό ενδιαφέρον ίσως, που θα ήταν φαντάζομαι αρκετά διαφορετικό. Για παράδειγμα, αυτό που έλεγες πριν για τις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, αυτή που είπαμε, οικονομία, ανάπτυξη, απασχόληση, ενδεχομένως οι περισσότεροι από τους δημοσιογράφους να είχαν να κάνουν τις 4 τουλάχιστον από τις 6 ερωτήσεις. Τώρα θα πρέπει να κάνουν μόνο μία. Όχι ότι τα άλλα είναι λιγότερο σημαντικά, αλλά σίγουρα η βαρύτητα πέφτει εκεί για ευνόητους λόγους. Γιατί εκεί τίθενται τα σημαντικότερα ζητήματα και αυτό φαίνεται και από την στρατηγική των επιτελείων των κομμάτων των τελευταίων ημερών. Και από τη ρητορική των πολιτικών αρχηγών. Ο ένας μιλάει για μισθούς και συντάξεις, ο άλλος μιλάει για μισθούς και κατάργηση πληστηριασμών. Οπότε είναι θέματα που προφανώς κυρίως απασχολούν αυτή τη στιγμή το εκλογικό σώμα. Και βέβαια είναι, όπως είπες και εσύ, σημαντικά αυτά τα ζητήματα και απασχολούν τους Έλληνες. Το ζήτημα όμως δεν είναι τι θα πούνε στη θεωρία οι αρχηγοί, αλλά κυρίως πώς αυτά που θα πούν και θα εξαγγείλουν θα τα κάνουν και πράξη. Διότι καλό είναι να λέμε αύξηση μισθών ή δεν θα γίνουν πληστηριασμοί ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πώς θα γίνουν όλα αυτά. Θα πρέπει να δοθεί και ο δρόμος που θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Πραγματικά είναι ένα ερώτημα και αν υπάρχει καταλληλότερος για να απαντήσει τουλάχιστον στο οικονομικό κομμάτι δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος μίλησε, έδωσε συνέντευξη στην Ημερησία που δημοσιεύτηκε
σήμερα και ουσιαστικά είπε ότι δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να βγουν τα περισσότερα από τα προγράμματα. Δεν υπάρχουν λεφτά δηλαδή για να δοθούν. Δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά για να δοθούν και να γίνουν αυτά που υπόσχονται οι πολιτικοί αρχηγοί. Από την άλλη υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας απέναντι στο κάθε πρόσωπο. Τα έχουμε πει αρκετές φορές αυτά. Έρευνα της ΜΑΡΚ που πριν από μία ώρα βγήκε στον Αντένα λέει ότι ο πολιτικός αρχηγός που εμπιστεύονται περισσότερο αυτοί που ρωτήθηκαν είναι ο κ. Μητσοτάκης με 36,9%. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι οι δύο στους τρεις Έλληνες δεν τον πιστεύουν. Και αυτός είναι ο πρώτος. Ναι. Για τον κύριο Τσίπρα είναι 24% και πάει λέγοντας. Το κανένας σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι πρώτο, λογικά. Έτσι. Ναι, δεν το έχουν βάλει το κανένας. Ναι, αλλά βγαίνει από τα συμφραζόμενα. Βγαίνει από τα υπόλοιπα. Βγαίνει από τα υπόλοιπα, προκύπτει ότι είναι το πρώτο και με διαφορά. Πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν σήμερα απόψε θα διαμορφωθούν κάποιες απόψεις ή κάποιοι θα καταλήξουν στο τι θα ψηφίσουν από αυτό το debate που θα δουν. Ενδεχομένως κατά ένα μέγεθος σημαντικό ή όχι να παίξει ρόλο, αλλά ίσως δεν θα είναι το καταληκτικό. Ούτε εγώ νομίζω ότι θα είναι το καταληκτικό. Δεν έπαθε τίποτα η χώρα. Μάλλον έπαθε, αλλά δεν οφειλόταν στο debate τα 8 χρόνια τα τελευταία που δεν είχαμε debate. Από την άλλη, είναι συγκεκριμένα αυτά που έχουν μπει και συγκεκριμένα και αυτά που θα μπουν σήμερα. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης από τη μια θα μιλήσει για σταθερότητα. Είναι η λέξη που προωθείται σε κάθε τόνο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Θα αναφερθεί στο πρόγραμμά του για την ερχόμενη τετραετία και θα ασκήσει και κριτική για την λεγόμενη κυβέρνηση τιμένων, όπως ο ίδιος τη βάφτισε, που θεωρεί ότι σχεδιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ με την συνεργασία κάποιων άλλων κομμάτων της αριστεράς. Απ' την άλλη, ο κύριος Τσίπρας έχει ήδη πολλές φορές επαναλάβει τρία θέματα στα οποία επικεντρώνει την προεκλογική του τακτική: αναστολή πληστηριασμών, μείωση ΦΠΑ και κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο έχει φέρει και πάρα πολλές συζητήσεις. Τώρα, θα έχει ενδιαφέρον αύριο, πέρα από αυτά που θα πούνε οι πολιτικοί αρχηγοί σήμερα, το τι θα πούνε κάποιοι άλλοι ειδικοί, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να σχολιάσουν το debate αυτό, όχι επί της ουσίας των λεγόμενων, αλλά αν κάποιος εκνευρίστηκε, αν κάποιος τα είπε καλά, η στάση του σώματος, ξέρεις, όλοι αυτοί οι φυσιογνωμιστές, ψυχολόγοι κτλ., για να βγάλουν και μια εικόνα πώς ήταν ο καθένας στο debate. Γιώργο, για τηλεόραση μιλάμε, αλλιώς θα μοίραζαν σε βιβλίο τα προγράμματά τους και θα αποφάσισαν ή αναποφάσισαν. Ίσως ήταν αυτό να ήταν και το ιδανικό, το να μπορεί κανείς να κρίνει βάση προγραμμάτων και να εμπιστευτεί τα προγράμματα για να αποφασίσει. Αλλά σίγουρα, σήμερα θα δούμε και ένα παιχνίδι εντυπώσεων που επαναλαμβάνω κυρίως, μάλλον καταρχάς, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια φοβερή έκπληξη, αλλά κυρίως παιχνίδι εντυπώσεων θα έχουμε από τα μικρότερα κόμματα που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον ελάχιστο χρόνο δημοσιότητας που τους δίνεται. Γιατί αν σήμερα θα έχουν, ξέρω εγώ, από 20 λεπτά ο καθένας, αυτό δεν ισχύει προφανώς σε καθημερινή βάση. Οπότε θα φροντίσουν να το εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, από εκεί και μετά, είπαμε ότι οι δύο κυρίως αντίπαλοι θα επικεντρωθούν σε αυτά που έχουν εξαγγείλει τις τελευταίες ημέρες, τις προγραμματικές τους θέσεις, αλλά και φυσικά εχμές ο ένας προς τον άλλον για τα γνωστά ζητήματα. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε από εδώ. Κάθε μέρα τα λέμε. Κάθε μέρα τα λένε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης και αυτός θα αναφερθεί στα δικά του και αντίστοιχα οι κύριοι Κουτσούμπας, Βελόπουλος και Βαρουφάκης. Τώρα δεν ξέρω εσύ πώς βλέπεις την κατάσταση, αλλά τουλάχιστον εδώ στις ΕΡΕΣ η δική μου άποψη είναι ότι τα πράγματα είναι ήρεμα. Δηλαδή σχεδόν δεν θυμίζει ότι θα έχουμε σε λίγο εκλογές. Ισχύει αυτό. Ξέρεις, καμιά φορά παρασυρώμαστε, ζούμε λίγο στο δικό μας μικρό κόσμο, όσοι δουλεύουμε στα μέσα ενημέρωσης. Γιατί ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τους υποψηφίους, οπότε έχουμε μια διαφορετική ατμόσφαιρα, αλλά δεν συμβαίνει αυτό για τον περισσότερο κόσμο.
Αυτό πραγματικά ισχύει και δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή κάτι που απασχολεί τους πάντες, σίγουρα. Αλλά όχι στο βαθμό που το ζούσαμε σε παλαιότερες εποχές. Δεν υπάρχουν πλέον οι στέρεες βάσεις, δεν υπάρχουν τα ισχυρά δίποδα που υπήρχαν στο παρελθόν. Δηλαδή τώρα εμείς προλάβαμε εποχές με χαρακτηριστικές αντιθέσεις και με χαρακτηριστικές αντιπαραθέσεις. Και με τα πράσινα και γαλάζια καφενεία σε ένα βαθμό, έτσι. Φυσικά, ναι. Στην αρχαία υπήρχε πράσινο και γαλάζιο καφενείο. Ζήσαμε εποχές δεκαετίας του 80, δεκαετίας του 90 και το 2000 ακόμα. Υπήρχαν έντονες καταστάσεις, αλλά υπήρχαν και διαφορετικά, ήταν διαφορετικά μοιρασμένη η τράπουλα, θα πω μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα, κάτι που ενισχύει και κάνει και πιο δύσκολη ταυτόχρονα τη δουλειά των δημοσκόπων, γιατί οι μετακινήσεις είναι φοβερές, οι μετακινήσεις ψηφοφόρων. Κάτι που παρατηρείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Όταν βλέπουμε, ας πούμε, ότι σήμερα αναλύθηκε ποια μπορεί να είναι η συμπεριφορά βάσει της δημοσκόπησης της τελευταίας, της Mark για τον Αντένα, των ψηφοφόρων του κυρίου Κασιδιάρη. Που θα πάνε, εκεί, ναι. Εκεί βλέπεις από ΣΥΡΙΖΑ, από Νέα Δημοκρατία, από ΚΚΚ, τα πάντα. Τα πάντα. Υπάρχει επίσης μια απόπειρα να χαρτογραφηθούν οι αναποφάσιστοι. Και εκεί δεν βγάζει κανείς ασφαλές συμπέρασμα. Προφανώς και οι περισσότεροι είναι κοντά στο κέντρο, μπορεί να φύγουν λίγο αριστερά ή λίγο δεξιά, αλλά και πάλι το συμπέρασμα δεν είναι σαφές. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ότι κάποιοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία είναι κυρίως οι αναποφάσιστοι ή ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα και αυτό είναι που προσδίδει ένα ενδιαφέρον παρά την παγιωμένη, τη σταθερή, θα πω εγώ, διαφορά που εμφανίζεται, που καταγράφεται τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Και ας μην ξεχνάμε ότι αρκετές φορές οι δημοσκοπήσεις πέσαν και έξω. Κοίταξε, αυτό είναι μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος συνήθως δεν πέφτουν έξω. Αλλά πέφτουν και στα ποσοστά, πέφτουν έξω και Στα ποσοστά. Ας πούμε τώρα αυτό που είχε γίνει με τους ανεξάρτητους Έλληνες το 2015, που τους δίνανε 1,5% ενώ είχαν 4%. Και μπήκαν και στην κυβέρνηση. Αυτό στην πραγματικότητα είναι, πέσαν έξω 200%. Έτσι. Πέσαν έξω 200%. Δεν ήταν δηλαδή λίγο λάθος, ήταν εντελώς λάθος. Είχε εξήγηση βέβαια αυτό. Έχουν σημειωθεί κι άλλα. Ας πούμε το 2015 κάποιοι μιλούσαν για ντέρμπι. Δεν ήταν ντέρμπι. Το 2004, όχι, το 2000, στην τελευταία εκλογή Σιμίτη, θυμόμαστε ότι ακόμη και τη μέρα των εκλογών είχαμε ανατροπή. Εκεί που έγινε ανατροπή, όχι για τη δημοσκόπηση, έγινε ανατροπή στα αποτελέσματα κανονικά. Έβγαινε πρώτη Νέα Δημοκρατία και ξαφνικά μπήκε μπροστά το ΠΑΣΟΚ. Μέσα σε μια εβδομάδα ο Λαλιώτης και είχε αναστραφεί όλο το κλίμα. Λοιπόν, πολλά υπόθηκαν και ελέγχθηκαν για εκείνες τις εκλογές. Δεν είναι του παρόντος. Τώρα φτάσαμε στο 2023. Μένει λοιπόν να το παρακολουθήσουμε αυτό το debate, να δούμε τι συμπέρασμα θα βγάλουμε και αφού γίνει και μετά την Παρασκευή στην καθιερωμένη συνάντησή μας θα το σχολιάσουμε κιόλας. Αφού θα έχουμε και τα παραλυπόμενα του debate. Θα έχουμε κάποια παραλυπόμενα, θα έχουν ακουστεί και οι απόψεις των ειδικών που είπες πριν, γιατί σίγουρα παίζουν ρόλο, υπάρχουν οι εντυπώσεις, υπάρχει η γλώσσα του σώματος, υπάρχει το φως και ο ήχος στην τηλεόραση που είναι καθοριστικά. Και σίγουρα και αυτά θα παίξουν το δικό τους ρόλο. Η έκφραση, η άνεση είναι κάποια σημαντικά στοιχεία που θα τα αναλύσουν οι ειδικοί αύριο. Λοιπόν, Γρηγόρη, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Εγώ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Χαρουπάμελο. Και επιτιμέζει. Αυτά τα έχει αυτό. Εγώ του βάζω. Τυρί κότατζ με λίγο άνηθο ή αυγό με αβοκάντο ή γιαούρτι με μέλι. Και γίνεται της διαιτολόγου. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο παξιμάδι. Δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Α.
αγαπημένα προϊόντα έως και μείον 50% στα σούπερ μάρκετ Kansas. Μέχρι την Τρίτη. Όλα τα δημητριακά Kids Valley 50% πιο φθηνά. Όλα τα κατεψυγμένα λαχανικά Μπαρμπαστάθης 30% πιο φθηνά. Όλα τα σαμπουάν Ultrex 50% πιο φθηνά. Σερβιέτες Everyday, οικονομικές συσκευασίες 50% πιο φθηνά. Tena Pants και Lady 40% πιο φθηνά. Και όλα τα μαλακτικά ρούχων Καζολίν 50% πιο φθηνά. Πώς θα ομορφύνετε το τραπέζι για τους αγαπημένους σας? Με τη διαχρονική ποιότητα και υψηλή αισθητική της σειράς Basics από την Ιωνία. Δημιουργήστε το δικό σας σετ από πιάτα, φλιτζάνια καφέ ή τσαγιού. Έως 45% φθηνότερα με την κάρτα Kansas. Supermarket Kansas. Κάθε μέρα μαζί. Μέλος του ομίλου Ελωμάς. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσουν μέχρι 12 Μαΐου. Σύμφωνα με την πρόεδρο των φοροτεχνικών Σίλβια Νησιούδη, όπου θα ξεκινήσει και η διαδικασία καθάρισης. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσουν έως 12 Μαΐου προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία καθάρισης της πληρωμής της δεύτερης δόσης. Η καταβολή της δεύτερης δόσης θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, και οι ενδιαφερόμενοι για να τους χορηγηθεί το επίδομα θα πρέπει η αίτησή τους να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση, η οποία αποθηκεύτηκε προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθήσα και δεν λαμβάνεται υπόψη. Περισσότερο για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού μίλησε η πρόεδρος των φοροτεχνικών, κυρία Σίλβια Νησιούδη. Οι αιτήσεις του Α21, το επιδόματος του παιδιού, είναι σε εξέλιξη από την αρχή του έτους. 12 Μαΐου αναμένεται να κλείσει προσωρινά το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι γονείς δεν έχουν υποβάλει ακόμα το Α21, καλό είναι μέχρι τις 12 Μαΐου να το υποβάλουν για να πληρωθούν το δεύτερο δίμηνο του 2023. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ακόμα και δεν θα προλάβουν να υποβάλουν μέχρι τις 12 Μαΐου, δεν σημαίνει ότι θα χάσουν τα χρήματα. Αργότερα και μέχρι το τέλος του έτους μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν αναδρομικά το επίδομα του παιδιού. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερών ενημέρωσε τους μελισσοκόμους ότι από 9 μέχρι 15 Μαΐου δεν θα πρέπει να μετακινούν τις κυψέλες τους στην περιοχή της Χρυσοπηγής λόγω άσκησης της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερών ενημέρωσε τους μελισσοκόμους ότι από την 3η 9 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 15 Μαΐου είναι σε εξέλιξη άσκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης με την ονομασία Διαπυρός 2023. Σύμφωνα με την αναπληρώτρια του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, κυρία Κωστοβασίλη Μαρία, οι μελισσοκόμοι κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να μην μετακινήσουν τα μελισσοσμήνη τους στην περιοχή της Χρυσοπηγής Σερών και συγκεκριμένα να μην τοποθετήσουν κυψέλες στην περιμετρική οδό της Χρυσοπηγής και κυρίως βόρεια του οικισμού. Στις 27 Απριλίου του 2023 είχε γίνει μια σύσκεψη από την πολιτική προστασία πάνω στην Ομαρχία όσον αφορά την αντιπυρική περίοδο, η οποία ξεκίνησε 1 Μαΐου του 2023 και θα διαρκέσει μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Λόγω του ότι αυτή τη στιγμή από χθες 9 Μαΐου μέχρι τις 15 Μαΐου είναι σε εξέλιξη μία άσκηση από την πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή της Χρυσοπηγής για αντιμετώπιση πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης, εκδώσαμε σαν υπηρεσία, σαν τμήμα, ένα δελτίο τύπου ενημερώνοντας πρώτα το Μελισσοκομικό Σύλλογο. Το δελτίο τύπου αυτό είναι αναρτημένο και στο site της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, για να μην μετακινηθούν κυψέλες στην περιοχή της Χρυσοπηγής και πιο συγκεκριμένα στην περιμετρική οδό της Χρυσοπηγής και βόρεια του οικισμού. Να μην μετακινηθούν για να μην υπάρχει πρόβλημα στην άσκηση της πυροσβεστικής. Αυτές οι κυψέλες που, από όσο έχω ενημερωθεί, οι κυψέλες που ήδη υπάρχουν στην περιοχή δεν εμποδίζουν. Το θέμα είναι αυτό το διάστημα μέχρι τις 15 Μαΐου να μην, κανένας μελισσοκόμος να μην μετακινήσει κυψέλες σε αυτή την περιοχή. Παράλληλα, τόνισε και τις άλλες ενημερώσεις που θα υπάρξουν για τα μελίσια αλλά και για την καύση των καλαμιών. Στη συνέχεια, να ενημερώσω ότι θα υπάρξουν και άλλα δελτία τύπου που θα αφορούν και τα μελίσια και το κάψιμο της καλαμιάς. Απλά σε αυτή τη φάση είμαστε λίγο μακριά. Όταν θα έρθει
η περίοδος που ξεκινάει το κάψιμο της καλαμιάς, το οποίο απαγορεύεται από φέτος στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ. Απαγορεύεται, είναι ένας από τις βασικές αρχές για τη βασική ενίσχυση της νέας ΚΑΠ, ότι δεν επιτρέπεται κάψιμο καλαμιάς. Οπότε θα ενημερωθούν έγκαιρα οι παραγωγοί στο διάστημα εκείνο. Υπάρχει μία λέξη για τη φροντίδα που θέλεις για το μωρό σου. Sensitive. Babylino Sensitive. Άριστη απορροφητικότητα, πιστοποιημένη φιλικότητα, πάντα με τη σύσταση των ειδικών. Babylino Sensitive. Για αποδεδειγμένη προστασία και sensitive φροντίδα σε μία μόνο πάνα. Ποια εταιρεία έχει τη χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα τον Απρίλιο? Η εταιρεία που έχει τη χαμηλότερη τιμή το τελευταίο πεντάμηνο, που έχει έκπτωση συνέπειας 25%, που φημίζεται για την αξιοπιστία της ή όλα τα παραπάνω μαζί? Η σωστή απάντηση είναι όλα τα παραπάνω μαζί. Το φυσικό αέριο με το ρεύμα Maxi Free Plus έχει τη χαμηλότερη τιμή. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33. Φυσικό αέριο. Δηλαδή, ποιος άλλος περιμένεις να σου το πει? Να έρθει ο αγαπημένος σου παίχτης, να σου χτυπήσει την πόρτα και να σου πει... Ο Γιώργος, ήρθα να σου πω ότι ανέβηκαν οι αποδόσεις. Οπ, γκολάκι! Ποιον περιμένεις να σου το πει? Το δίνει με τις πιο δυνατές αποδόσεις. Αυτό λέμε. Τις πιο δυνατές αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Υπογράφηκε σύμβαση της απευθείας παραχώρησης του τουριστικού ακινήτου οι αιματικές πηγές της Νιγρήτας προς το Δήμο Βυσαλτίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθανάσιο Μασλαρινό, με τη σύμβαση παραχώρησης αποδίδεται στην τοπική κοινωνία ένα ακίνητο η αξιοποίηση του οποίου θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη. Υπεγράφει στα γραφεία της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου η σύμβαση της απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα του τουριστικού ακινήτου «Οι αματικές πηγές Νιγρήτας» προς το Δήμο Βυσαλτίας από τον εντεταλμένο σύμβουλο και εκτελώντα χρέη διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ Παναγιώτη Μπαλωμένο και το Δήμαρχο Βυσαλτίας Αθανάσιο Μασλαρινό. Οι αιματικές πηγές Νιγρήτας αναπτύσσονται σε μια έκταση 12 στρεμμάτων, με τις εγκαταστάσεις να περιλαμβάνουν υδροθεραπευτήριο, 14 ατομικούς λουτήρες, ιατρείο και ξενοδοχειακό συγκρότημα 20 ενοικιαζόμενων δωματίων. Με τη σύμβαση παραχώρησης αποδίδεται στην τοπική κοινωνία της Βυσαλτίας ένα ακίνητο η αξιοποίηση του οποίου θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του αιματικού τουρισμού της περιοχής, αναβαθμίζοντας συνολικά το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της χώρας και τονώνοντας την οικονομική ανάπτυξη στη Βυσαλτία και ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με το Δήμο. Η παραχώρηση του ακινήτου σηματοδοτεί τη λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου και της μονάδας του ξενοδοχείου. Ενώ, σύμφωνα με το σκοπό της παραχώρησης, ο Δήμος θα προχωρήσει με δικές του δαπάνες στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, αδειοδοτήσεων και έργων αναβάθμισης αυτής της υποδομής. Η διάρκεια παραχώρησης ορίζεται σε 25 έτη από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ το περιθώριο υλοποίησης του σκοπού της σύμβασης είναι 5 έτη. Αμέσως μετά την υπογραφή της, ο Δήμαρχος Βυσαλτίας Αθανάσιος Μασλαρινός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ένα πολύ σημαντικό βήμα για το Δήμο Βυσαλτίας έγινε σήμερα με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης των ιαματικών πηγών από τη διοίκηση της ΕΤΑΔ και τον εντεταλμένο σύμβουλο και εκτελώντα χρέη διευθύνοντος συμβούλου Παναγιώτη Μπαλωμένο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς από την ΕΤΑΔ με τους οποίους συνεργαστήκαμε, καθώς και τους συνεργάτες μου στο Δήμο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για τη θετική τους συμβολή για το σκοπό αυτό. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω προς τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, χωρίς τη συμβολή του οποίου δεν θα φτάναμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Δηλώνουμε έτοιμοι για τα επόμενα βήματα ένταξης των ιαματικών πηγών σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία θα δώσουν την όθηση που περιμένουμε όλοι στον τουρισμό του Δήμου μας». Ναι, ήταν μια τεράστια επιτυχία αυτό εδώ πέρα. Υπογράφει χθες η σύμβαση παραχώρησης των ιαματικών πηγών των θερμών Νιγρήτας. Είναι πάρα πολύ καλό για την περιοχή μας. Πιστεύουμε ότι θα φέρει κόσμο και θα βοηθήσει γενικότερα στην οικονομία της περιοχής.
ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Πρόγνωση καιρού για αύριο 11 Μαΐου. Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και βαθμιές στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν. Σέρες από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη από 12 έως 17. Καβάλα από 19 έως 18, Δράμα από 10 έως 19, Ξάνθη από 9 έως 19, Κομοτηνή από 8 έως 20, Αλεξανδρούπολη από 9 έως 19, Ορεστιάδα από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος του Δελτίου Ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Το Επιλογές σε λίγο θα συνδεθεί με την ΕΡΤ για να παρακολουθήσετε το debate μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Από εμάς καλό σας βράδυ.